«Μπαμπά, μπαμπά, τι έγινε Κωστάκη?» «Είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα στο σχολείο μάθαμε τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 100». «Α, ναι, για να δω αν τους έμαθες καλά. Μπορείς να μετρήσεις από το 0 μέχρι το 10. «Θα προσπαθήσω. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ή 7, 8 ή 8, 9 ή 9, 10». «Μπράβο σου. Δεν μου λες, αυτά τα παιδιά πόσα είναι?» «Είναι 3 παιδιά». «Αυτά τα μπαλόνια πόσα είναι?» «Είναι 6 μπαλόνια». «Και αυτές οι μπάλες πόσες είναι?» «Είναι 1 μπάλα». «Πρόσεχε Κωστάκη, η λέξη μπάλα είναι θηλυκή, άρα δεν λέμε ένα μπάλα, λέμε μία μπάλα. Γιατί το νούμερο 1 έχει διαφορετική μορφή στα 3 γένη. Ένας για τα αρσενικά, μία για τα θηλυκά και ένα για τα ουδέτερα». «Πρόσεχε και με τα νούμερα 3 και 4, γιατί και αυτά έχουν διαφορετική μορφή στα 3 γένη. 3, 3, 3, 4, 4, 4. Πόσους μαθητές βλέπεις εδώ?» «Για να σκεφτώ, η λέξη μαθητής είναι αρσενική, άρα βλέπω 3 μαθητές». «Και εδώ πόσες μπάλες βλέπεις?» «Η λέξη μπάλα είναι θηλυκή, άρα βλέπω 4 μπάλες». «Μπράβο σου, είσαι καταπληκτικός. Τώρα μπορείς να μετρήσεις από το 20 μέχρι το 100 10-10. «Φυσικά. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. «Μπράβο σου και πάλι. Μπορείς να μου πεις τώρα πώς λέγεται αυτό το νούμερο?» «Αυτό είναι το νούμερο 43. «Και αν μετράμε μαθητές, πώς το λέμε?» «Τότε έχουμε 43 μαθητές». «Μπράβο. Αυτό το νούμερο πώς λέγεται?» «Αυτό είναι το νούμερο 54. «Και αν μετράμε μπάλες, πώς το λέμε?» «Αν μετράμε μπάλες, λέμε 54 μπάλες». «Τώρα μπορείς να μετρήσεις από το 100 μέχρι το 1000. «Όχι, δεν έχουμε μάθει ακόμα. Θα μάθουμε στο επόμενο βίντεο».